Βλέπουμε την εφαρμογή 3 που μας ζητάει να κάνουμε την μέθοδο υπολογισμού φραγμάτων για να επιλύσουμε την αναδρομή που αναφέρεται εδώ. Ταύτουν ίσον, ταύτουν η δεύτερα, συν ταύτου δίνουν η τρίτα, συν η τετράγωνο, συν ένα σταθερό όρο. Πράγματι, ξέρουμε ότι η μέθοδος υπολογισμού φραγμάτων χρησιμοποιείται για να λύσει αυτήν εδώ την αναδρομή. Βέβαια, έχουμε πει ότι αν σε εξετάσεις δεν μας ζητάει ρητά να εφαρμόσουμε τη μέθοδο υπολογισμού φραγμάτων και μας λέει απλά λύστε την αναδρομή αυτήν που έχουμε εδώ, τότε η καλύτερη δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε τα δύο κλάσματα που κρύβονται εδώ πέρα, ένα δεύτερο και δύο τρίτα δηλαδή, και αν μας βγει μικρότερο της μονάδας, τότε έχουμε αμέσως τη λύση από τη δραστηριότητα 3-6. Αν μας βγει ίσο με τη μονάδα, έχουμε αμέσως τη λύση από πάλι από τη δραστηριότητα. Αν μας βγει μεγαλύτερο της μονάδας, τότε θα κάνουμε δέντρο αναδρομής. Και δείτε τώρα εδώ ότι στην άσκηση αυτή που κανονικά θα κάναμε δέντρο αναδρομής, γιατί το 1 δεύτερο συν το 2 τρίτα βγαίνει μεγαλύτερο της μονάδας, θα παρακολουθήσουμε κιόλας ότι η μέθοδος του υπολογισμού φραγμάτων δεν θα τα καταφέρει τελικά να υπολογίσει μία ασυμπτωτική εκτίμηση, αλλά θα μας δώσει απλά ένα άνω και ένα κάτω φράγμα της πολυπλοκότητας. Έτσι. Οπότε, πάμε να κάνουμε λίγο τον υπολογισμό φραγμάτων. Για να κάνουμε τον υπολογισμό των φραγμάτων, η πρώτη μας παρατήρηση πρέπει να είναι ποιος από τους δύο όρους είναι ο μεγαλύτερος. Ο πιο εύκολος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να πάμε να κάνουμε μια αντικατάσταση μιας αριθμητικής τιμής. Δηλαδή, βάλε όπου είναι το 100. Τι θα παρατηρήσεις? Ο πρώτος όρος θα έχει σαν όρισμα το 50. Ο δεύτερος όρος θα είναι 200 δια 3, το οποίο μας κάνει περίπου 66. Οπότε ο μεγάλος όρος από τους δύο είναι το ταύτου 2 η τρίτα και ο μικρός όρος είναι το ταύτου η δεύτερα. Οπότε να κάνουμε την αντικατάσταση για να υπολογίσουμε το άνω και το κάτω φράγμα. Προσέξτε, παίρνω λίγο το ταύτου η δεύτερα συν ταύτου 2 η τρίτα συν το η τετράγωνο και για να υπολογίσω το άνω φράγμα, δηλαδή να γράψω σωστά την αναδρομική σχέση που θα μου υπολογίσει το άνω φράγμα, θα πρέπει να αντικαταστήσω το μικρό όρο από τους δύο, είδαμε ότι ο μικρός όρος είναι αυτός, με το μεγαλύτερο. Συνεπώς παίρνω ταφ του 2 νη τρίτα συν ταφ του 2 νη τρίτα συν νη τετράγωνο, θα είναι το άνω φράγμα της συνάρτησής μου. Το κάτω φράγμα τώρα θα προκύψει να αντικαταστήσω το μεγάλο όρο από τους δύο με τον μικρό όρο. Ο μικρός όρος είδαμε ότι είναι το ταύτουν η δεύτερα, οπότε αντικαθιστώ το ταύτου 2 η τρίτα με το μικρό όρο και προκύπτει αυτή η αναδρομική σχέση. Συνεπώς, τώρα έχω σχεδιάσει το άνω φράγμα και το κάτω φράγμα και θα τα υπολογίσω ξεχωριστά το καθένα, γράφοντας τις νέες αναδρομές που έχουμε. Το άνω φράγμα θα το υπολογίσω, λέμε, από την αναδρομική σχέση α του νη, ίσον δύο φορές το α του 2 η τρίτα, προσοχή, συν νη τετράγωνο, έτσι. Τώρα, αυτό προέκυψε από την παράσταση την οποία βγάλαμε στο πρόχειρό μας εδώ στα δεξιά. Δύο φορές το α του 2 νη τρίτα συν το νη τετράγωνο. Αυτή η αναδρομική σχέση θα λυθεί κανονικά με το θεώρημα της κυριαρχίας, γιατί έχει κλασματικό όρο, όπως βλέπετε, έτσι. Τελείως αντίστοιχα, το κάτω φράγμα θα αλλάξω το όνομα της αναδρομής και θα πω ότι θα λύσω την αναδρομή κ του νη ίσον 2 κ του νη δεύτερα συν νη στο τετράγωνο. Έτσι θα πάρω το άνω και το κάτω φράγμα αντίστοιχα. Πάμε να λύσουμε τις δύο αναδρομές. Ξεκινάω με την πρώτη. Έχω ότι το α είναι 2. Προσοχή τώρα εδώ. Εδώ προσοχή. Το θεώρημα της κυριαρχίας προϋποθέτει ότι ο αναδρομικός όρος έχει τη μορφή ταφ του νη δια μπ. Οπότε περιμένει έναν όρο της μορφής νη δια μπ. Έτσι. Εδώ δεν έχουμε νη δια μπ. Έχουμε το 2 νη τρίτα, το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε καθαρό νη στον αριθμητή. Για να το φέρουμε σε αυτήν εδώ τη μορφή, πρέπει να διαιρέσω αριθμητή και παρονομαστή με το 2, προκειμένου τι να γίνει, να φύγει το 2 από τον αριθμητή και να έχω στον παρονομαστή την ποσότητα που με ενδιαφέρει, δηλαδή 3 δεύτερα 1,5. Οπότε το β, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα, είναι το 1,5. Οπότε α2, β1,5, η f του νη μου είναι η συνάρτηση νη στο τετράγωνο. Εφαρμόζω θεώρημα κυριαρχίας αυτή τη στιγμή, οπότε γράφω πρώτα την f του νη, f του νη ίσον η τετράγωνο, και μετά την νη εις τη λογάριθμο με βάση β του α, που είναι ο λογάριθμος με βάση 1,5 του 2, ο οποίος δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς, αλλά μπορεί να εκτιμηθεί. Πάμε εδώ και γράφουμε την εκτίμηση που κάνουμε για αυτό το λογάριθμο. Είναι ο λογάριθμος με βάση 1,5 του 2,
και αυτός αντιστοιχεί στη λύση μιας εξίσωσης. Τη γράφω πάλι στο προχειρό μου πάνω. Είναι η εξίσωση σε ποια δύναμη πρέπει να υψώσω τη βάση για να πάρω τον αριθμό. Και για να το κάνω αυτό έχω ότι το 1,5 στην πρώτη δύναμη μας κάνει 1,5. Έχω το 1,5 στο τετράγωνο μου κάνει πόσο, 1,5 επί 1,5 μας κάνει 2,25. Οπότε εγώ θέλω σε ποια δύναμη να υψώσω για να πάρω το 2. Άρα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η δύναμη είναι μεταξύ του 1 και του 2. Συνεπώς κατάλαβα ότι είναι μεταξύ του 1 και του 2, το καταγράφω και στην επίλυσή μου. Είναι μεταξύ του 1 και του 2. Άρα εδώ ανάμεσα πρέπει να μπει το ωμέγα και εδώ συν έψιλον στην άκρη. Είμαι στην τρίτη περίπτωση, οπότε πρέπει να κάνω και έλεγχο της δεύτερης συνθήκης. Συνεπώς γράφω ελέγχω αν υπάρχει σταθερά σε μικρότερη της μονάδας, τέτοια ώστε το αφ νη δια μπ μικρότερο ίσο του σε εφ νη. Αντικατάσταση του α και του μπ που έχουμε είναι 2εφ του νη δια 1,5 μικρότερο ίσο του σε εφ νη. Αντικατάσταση και πάλι και έχω ότι τον ίδιο 1,5 η F είναι η νη στο τετράγωνο, άρα είναι νη στην 1,5 και όλο στο τετράγωνο, προσοχή, μικρότερο ίσο του σε νη τετράγωνο. Άρα εδώ τι βγαίνει, βγαίνει ότι το 2 νη τετράγωνο προς 1,5 στο τετράγωνο, δηλαδή 2,25 είναι μικρότερο ίσο του σε νη τετράγωνο, θα φύγουν τα νη και αυτό το οποίο μένει, φεύγει, μένει μάλλον, είναι το 2 προς 2,25 μικρότερο ίσο του σε. Άρα ελέγξαμε και τη δεύτερη συνθήκη του θεωρήματος. Συνεπώς αναφέρουμε από τη β' περίπτωση του θεωρήματος κυριαρχίας, συγγνώμη, από τη γ' περίπτωση του θεωρήματος κυριαρχίας, έχουμε ελέγξει και τις δύο συνθήκες. Προκύπτει ότι η λύση της αναδρομής πιάς της α του νη, προσοχή η λύση της αναδρομής α του νη είναι σύμφωνα με την τρίτη περίπτωση θ του f του νη, άρα είναι θ του νη τετράγωνο. Έτσι. Αυτό ήταν το άνω φράγμα, το οποίο είναι λοιπόν θ του νη στο τετράγωνο. Τώρα, από τη στιγμή που βγάλαμε το άνω φράγμα είναι θ του νη στο τετράγωνο, προκύπτει άμεσα ότι αυτό είναι και άνω φράγμα της συνάρτησης τ του νη. Άρα, καταλήγω ότι το τ του νη έχει ως άνω φράγμα τη συνάρτηση νη στο τετράγωνο. Αυτό λοιπόν ήταν το άνω φράγμα. Πάμε να κάνουμε τώρα την επίλυση του κάτω φράγματος. Και για να κάνουμε την επίλυση του κάτω φράγματος, τελείως αντίστοιχα, έχουμε γράψει τη συνάρτηση εδώ στα δεξιά. Οπότε πάμε για θεώρημα κυριαρχίας. Έχω λοιπόν ότι το α μου είναι το 2, το β μου είναι το 2, το f του νη μου είναι το νη στο τετράγωνο. Οπότε ισχύει, γράφω, ότι η f του νη που είναι η συνάρτηση νη τετράγωνο, τι σχέση έχει με την ποσότητα νη στο λογάριθμο βάση β του α που είναι η νη στην πρώτη δύναμη. Εδώ πέρα είναι και πάλι μεγαλύτερη, οπότε έχω ωμέγα του νη του 1 συν εψιλον, έτσι, νη στη λογάριθμο βάση β του α είναι νη στη λογάριθμο βάση 2 του 2, που είναι μονάδα, άρα λοιπόν είναι ωμέγα και εδώ. Εντάξει, οπότε συνεχίζοντας τώρα, έχω ότι είμαι πάλι στην τρίτη περίπτωση του θεωρήματος κυριαρχίας, οπότε ελέγχω αν υπάρχει σε μικρότερο της μονάδας, τα γράφουμε αυτά, αφ νη δια μπ μικρότερο ίσο του σε εφ νη. Το α μου εδώ είναι 2, το β μου εδώ είναι 2, άρα λοιπόν προκύπτει αυτή εδώ η σχέση. Και τώρα το f του νη δεύτερα είναι 2 νη δεύτερα και όλο στο τετράγωνο, μικρότερο ίσο του σε επί νη στο τετράγωνο. Άρα εδώ έχω το 2 νη τετράγωνο τέταρτα, μικρότερο ίσο του σε νη τετράγωνο. Και εδώ αυτό το οποίο θα βγει τελικά είναι 1 δεύτερο μικρότερο ίσο του σε. Άρα προκύπτει από την τρίτη περίπτωση του θεωρήματος κυριαρχίας, γράφουμε ότι το κάτω φράγμα είναι θ' του νη, άρα θ' του νη τετράγωνο. Εντάξει, και έπειτα έχω ότι και το τ' του νη μου έχει ως κάτω φράγμα το κ' του νη, συνεπώς προκύπτει ότι το τ' του νη είναι ω του νη τετράγωνο. Κακώς ανέφερα στην αρχή της παρουσίασης ότι αυτά θα βγουν διαφορετικά, εδώ μας βγήκαν ίδια. Παρ' όλα αυτά, θέλω να παρατηρήσετε ότι μας βγήκε ότι τ' του νη είναι όμικρον κεφαλαίου του νη τετράγωνο, τα συνοψίζω τα συμπεράσματά μας. Έτσι, τ' του νη ίσον ωμέγα κεφαλαίου του νη τετράγωνο και τ' του νη ίσον όμικρον κεφαλαίου του νη τετράγωνο. Άρα, από αυτά τα δύο βρήκαμε ακριβή λύση, το τ' του νη ίσον θ' του νη τετράγωνο. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να μας βγει και το ίδιο. Εντάξει, επειδή είχαμε πολύ μεγάλη συνάρτηση εδώ, πράξεων έγινε αυτό το πράγμα.
Παρ' όλα αυτά η μεθοδολογία μας παραμένει ως έχει, γιατί αν αποτύχουν τα φράγματα, τότε έχουμε κάνει όλη αυτή τη δουλειά που κάναμε εδώ πέρα και θα έχουμε και πάλι αποτυχία. Δεν θα έχουμε ασυμπτωτική εκτίμηση που εδώ ευτυχώς μας βγήκε. Γι' αυτό το λόγο προτιμάμε να κάνουμε το δέντρο της αναδρομής που έχει την ταλαιπωρία του βέβαια. Παρ' όλα αυτά το δέντρο της αναδρομής σίγουρα θα οδηγήσει στην ασυμπτωτική εκτίμηση την οποία θέλουμε.